Σωστά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Σπύλιος Κρικέτος, εκπρόσωπος ΠΟΑΣΥ. Γεια σας κύριε Κρικέτο, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κούτρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, πρώην βουλευτής. Καλημέρα κύριε Σεβαστάκη και σε εσάς. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά εμείς. Κυρία Βαρελά, τι λένε οι πελάτες σας για το περιστατικό? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή νομίζω όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για μία απρόκλητη επίθεση όπως έχει γίνει λόγος. Έχει προηγηθεί επίθεση στους αστυνομικούς. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, υπήρχε κάλεσμα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μάλιστα. Προκειμένου στη μία η ώρα, στις 7 Τρίτου, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Η αστυνομία δέχθηκε ανώνυμη κλήση για συνωστισμό στην πλατεία. Μάλιστα. Μετά από την ανώνυμη κλήση, μετέβησαν οι αστυνομικοί στις 2 η ώρα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, δύο ομάδες βίας, προκειμένου να δουν πώς έχει κατάσταση. Ακριβώς, για να μην υπάρξει διασπορά κορονοϊού και να επιβάλλουν τα διοικητικά πρόστιμα. Μάλιστα. Όπως και έκαναν. 2:50 δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων, περί των 60, και αυτό το επαναλαμβάνω. 30 ή 60, γιατί... 30 λένε, έχει ακουστεί το νούμερο αυτό, εγώ επαναλαμβάνω. Κάποιο βίντεο υπάρχει από αυτό, γιατί για το άλλο υπάρχει βίντεο. Υποθέτω τώρα, άμα την πέφτουν και 60 άτομα στους αστυνομικούς, κάποιο βίντεο θα υπάρχει κάπου. Και εγώ αυτό υποθέτω. Προς το παρόν δεν έχουμε βιντεολογικό υλικό, αλλά διερευνάται η υπόθεση. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ζήτησαν ενισχύσεις οι αστυνομικοί 2 φορές. Ζήτησαν ενισχύσεις γιατί δέχονταν επίθεση. Βεβαίως, και 2 κατέληξαν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Αυτά είναι διαφυσβήτητα γεγονότα. Okay. Εγώ τα δέχομαι, δέχομαι απολύτως αυτά που λέτε, για να πάμε παρακάτω τη συζήτηση. Δεν ήμουνα εκεί και δεν έχω κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω. Αυτό που βλέπω όμως στις εικόνες, κυρία Βαρελά, είναι 4 αστυνομικοί να έχουν βάλει κάτω έναν άνθρωπο και να το χτυπάνε, και μάλιστα με γκλόμπ τα οποία δεν προβλέπονται από την υπηρεσία. Και ρωτώ εγώ, ακόμη και να ισχύουν αυτά που έχουν πει οι αστυνομικοί, δηλαδή να την έπεσε ο συγκεκριμένο στου αστυνομικού, να πήγε να του πάρει τα γκλόμπ, πήγε να του πάρει τα μπλοκάκια, να του σκίσει τα χαρτιά κτλ. Είναι δυνατόν 4 αστυνομικοί να δέρουν έναν άνθρωπο? Έτσι όπως μου το λέτε, όπως το βλέπω, όπως το βλέπω είναι. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτό θα κρυθεί. Γιατί, αλλά οφείλονται σε συλλήψεις έχουμε βρεθεί. Κάθε αστυνομικό όργανο είναι υποχρεωμένο, προκειμένου για αυτόφορα πλημελήματα είτε κακουργήματα, μάλιστα, να συλλάβει το δράστη. Επρόκειτο λοιπόν περί ενός δράστη. Η επαλήθευση, αν ο συλληφθής έχει διαπράξει το έγκλημα, θα γίνει εκ των υστέρων. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε. Τίθετε λοιπόν το ερώτημα αν έπραξε εντός του ορίου της επιτρεπτής αστυνομικής βίας. Κυρία Βαρελά, αυτό εγώ δεν είμαστε εμείς δικαστήρια. Μάλιστα, για να το κρίνουμε. Είμαι ο τελευταίος που θα σας πω ότι ο αστυνομικός θα πάει να συλλάβει κάποιον δράστη με τριαντάφυλλο. Να του πει, θες να έρθεις μαζί μου, παιδί μου? Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα από αυτό. Όχι, τα έχουμε λύσει με τον κύριο. Αλλά αυτό. Οφείλει να έχει ευγενική συμπεριφορά είναι και στη σύλληψη. Είναι διαφορετικό πράγμα. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να σας πω. Ναι. Οφείλει ο αστυνομικός, το αστυνομικό όργανο, να έχει ευγενική συμπεριφορά και κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Όταν όμως υπάρχει. Έχει αντίσταση, αντιδρά. Το αντιδράουν 4 άτομα πάνω από έναν, να το συζητήσουμε. Θέλω να πάρω και το σχόλιο του κυρίου Κρικέτου. Κύριε Κρικέτο, καλημέρα σας και σε εσάς. Ορίστε. Θέλω ένα σχόλιο για αυτά που βλέπουμε τώρα, που βλέπουμε στις εικόνες μας. Τα έχετε πει όλα, κύριε Κούτρα, εσείς μέσα από τις ερωτήσεις σας. Εγώ τι περισσότερο να σας πω? Τι εννοείτε? Εγώ δεν αφιζητώ, θα σας πω τι εννοώ. Τα κάνετε ερωτήσεις, τα οποία προκύπτουν αβίαστα απαντήματα. Εγώ δεν ήμουν εκεί, όπως δεν ήσασταν κι εσείς. Δεν ξέρω αν έχουν προηγηθεί αυτά τα οποία λέει η κυρία Βαρελά. Ενδεχομένως έχουν γίνει. Εγώ την εικόνα που αντικρίζω και αυτήν την οποία σχολιάσατε εσείς, 4 συνάδελφοί μου να χτυπούν έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω και να μιλάμε για σύλληψη, συγγνώμη που θα το πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε αστυνομία να χτυπάμε. Συλλαμβάνουμε όποιος ευθύνεται, όποιος παραβιάζει τον νόμο, στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν κανόνες για τη σύλληψη.
Υπάρχει αστυνομική επιτροπή βία, αλλά όχι να χτυπάμε έναν άνθρωπο όπως... τέσσερι με ένα γκλόμπς. Αυτά είναι παραμύθια που ακούω τώρα. Όπως έχω 30 χρόνια στην αστυνομία, όποτε ξανασυνθήκανε αυτά, όποτε ξανασυνθήκανε αυτά, κύριε Κούτρα, μας έδειχνε ο κόσμος κατευθείαν με το δάχτυλο. Λοιπόν, δεν σας διέκοψα, κύριε Βαρελά. Μην μιλάμε, παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Ντρέπομαι για αυτά που ακούω. Ντρέπομαι. Είμαι 30 από χρόνια ποιον? Στην αστυνομία. Αυτά είναι ντροπή που ακούγονται. Αυτά 15 και 20 μέρες τους εξοπλίζουν, τους βγάζουν έξω, ανεκπαίδευτους, και έρχονται αυτό τώρα να μας πούνε ότι αυτό είναι σύλληψη. Αυτό είναι συνδικαλιστικό σας αίτημα και δεν έχει να κάνει. Κυρία Βαρελά, επειδή είμαστε συνδέσεις, μην μιλάμε όλοι μαζί. Ντροπή είναι αυτά που ακούγονται. Ο κόσμος δεν θέλει τέτοια αστυνομία. Ο κόσμος θέλει αστυνομία δυναμική, όπου χρειάζεται να επέμβει, να προστατευθεί. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο κάτω, τέσσερι, το συλλαμβάνουμε, μπορούμε να τον βγάλουμε χειροπέδες. Τα γκλόβς δεν χρειάζονται εκεί. Είστε τα υπόλοιπα δικαστής, είναι λοιπόν, για να ακούνε με κουβέντες. Δεν χρειάζεται εκείνη την κουβέντα μου. Κυρία Βαρελά, μισό λεπτό παρακαλώ. Είμαι αυτός που βλέπω. Έχω μάθει και βλέπω, παρακαλώ. Κυρία Βαρελά. Κύριε Κρικέτο. Εγώ δεν παραμυθιάζω τον κόσμο. Και, πρέπει να πέσουν κεφάλια, κύριε Κρικέτο. Και ποιος παραμυθιάζει τον κόσμο, κυρία Βαρελά, παρακαλώ. Πρέπει η ηγεσία, ναι, αλλά και εμείς οι συνδικαλιστές να έχουμε υπεύθυνη στάση. Τα μηνύματα που περνάμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το σώμα 30 και 40 χρόνια πίσω. Υπάρχουν δεν είναι σωστό για μας τους ίδιους. Υπάρχουν μηχανισμοί αυτοκάθαρσης, κύριε Κρικέτο. Υπάρχουν μηχανισμοί αυτοκάθαρσης. Παρακαλώ, παρακαλώ και τους δύο, να πάρουμε το σχόλιο του κυρίου Σεβαστάκη. Ορίστε, κύριε Σεβαστάκη. Να ξέρετε, έχω απομακρυνθεί από αυτό το είδος σχέσης με την επικαιρότητα και δεν θα